Οσίου Συμεών του Νέου Θεολόγου. Λόγος για τα ζώα. Ασχολούμενος με το διακόνημα του κελαρίτη ο Αρσένιος, μια ημέρα έπλυνε σιτάρι με νερό και το άπλωσε στον πρόναο, αφού άφησε ανοιχτή μία από τις σύρες για να αερίζεται. Κουρούμες που επέτασαν μέσα κατέφαγαν όσο μπορούσαν το σιτάρι και εφώναζαν από χαρά. Όταν λοιπόν άκουσε τις φωνές ο Αρσένιος, έτρεξε αμέσως και βρήκε αυτές μεν με τα στόματα γεμάτα σιτάρι, το δε σιτάρι σκορπισμένο εδώ και εκεί. Καθώς λοιπόν είδε τούτο, έκλεισε τη θύρα γεμάτο θυμό εναντίον των πτηνών και τις έριξε όλες στο έδαφος, συντρίβοντάς τις με κοντάρι. Σαν να είχε κάνει μάλιστα μεγάλο κατόρθωμα, ανήγγειλε το γεγονός στο μακάριο Συμεών. Αυτός δε, προφασισμένος ότι ενέκρινε την πράξη, λέει: «Ας πάμε να δω κι εγώ πόσο καλά έκανες που τη σκότωσες». Καθώς λοιπόν πήγε ο Άγιος και είδε τα πτηνά να είναι στρωμένα στο έδαφος, νεκρά, σκυθόπιασε από λύπη για τον παράλογο θυμό τούτου και προσκαλώντας έναν από τους υφισταμένους του, πρόσταζε να φέρει σκηνή, να δεθούν όλες οι κουρούνες και να κρεμαστούν στον τράχυλο του Αρσενίου. Καθώς δε το πρόσταγμα εκτελέστηκε γρηγορότερα από λόγο, διατάσσει να σύρουν τούτον και να τον περιφέρουν στο μοναστήρι για να θεατρίζεται στο μέσο των μοναχών. Αυτός δε υπέμεινε την αισχύνη της πράξεως με τόσο καταδεμπλημένο φρόνημα, ώστε να χύνει ποταμούς δακρύων και να αποκαλεί τον εαυτό του φωνέα. Κάποτε παρουσιάστηκαν στο μακαρίτι όσοι ο Συμεών φίλοι του. Επειδή δε ένας από αυτούς χρειαζόταν να φάγει κρέας λόγω σωματικής νόσου και μάλιστα κρέας από περιστεράκια, παρήγγειλε ο συμπονετικός και μακάριος Συμεών να ψηθούν τα πτηλά και να προσφερθούν στον έχοντα ανάγκη. Καθώς διέτρωγε ο ασθενής, ο Αρσένιος που καθόταν γι' αυτό στην τράπεζα, τον κοίταζε σκυθροπός. Αντιλήφθηκε λοιπόν ο Μακάριος την διάθεσή του αυτή και θέλοντας να τον διδάξει να προσέχει μόνο τον εαυτό του και να μην νομίζει ότι υπάρχουν φαγόσιμα που με την μετάλληψή τους μειώνουν, διότι λέγει: «Όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς και δεν υπάρχει τίποτα από τα εισερχόμενα που μπορεί να μειάνει την ψυχή». Συγχρόνως δε να δείξει στους συνδετήμονες και το ύψος της ταπεινώσεώς του, ώστε να μάθουν ότι υπάρχουν ακόμη πέκλα υπακοής στον Θεό και αληθινοί εργάτες της αρετής. Λέγει προς αυτόν: «Για ποιον λόγο, Αρσένιε, δεν προσέχεις μόνο τον εαυτό σου και δεν τρώγεις σκυμμένος κάτω από τον άρτο σου, αλλά προσέχεις αυτόν που λόγω ασθενείας τρώγει κρέας. Κοπιάζεις με τους λογισμούς και νομίζεις ότι υπερβάλλεις εκείνον σε ευσέβεια, επειδή τρώγεις λάχανα και σπέρματα της γης και όχι σαν τους αετούς περιστέρια και πέρνικες. Δεν άκουσες τον Χριστό να λέγει ότι δεν είναι τα εισερχόμενα δια του στόματος που μειώνουν τον άνθρωπο, αλλά τα εξερχόμενα από αυτόν, δηλαδή οι πορνείες, οι μυσίες, οι φόνοι, οι φθόνοι, οι πλεονεξίες και όλα τα λοιπά. Γιατί δεν είσαι συνετός, γιατί δεν βλέπεις και δεν σκέφτεσαι με γνώση, αλλά κατέκρινες κατά διάνοια τόσο ασύνετα των αισθήμοντα, λυπούμενος τάχα τη σφαγή των ορμήθων και δυσμόνησες αυτόν που είπε ο μη αισθήον να μην κρίνει τους αισθήοντας. Αλλά φάγε και εσύ από αυτά και μάθε ότι περισσότερη μία εσύ υπέστης από τον λογισμό παρά από τη βρώση των πτηνών». Και παίρνοντας ένα από τα πτηνά το έριξε προς αυτόν ο Άγιος, παραγγέλνοντας τον να φάγει. Αυτός δε καθώς ήκουσε τούτο, φοβούμενος το βάρος του επιτιμίου και γνωρίζοντας ότι η παρακοή της κρεατοφαγίας είναι χειρότερη, βάλλοντας μετάνοια και ζητώντας το
ευλόγησε, πήρε το πτηνό και άρχισε να το καταβασά και να το τρώει με δάκρυα. Όταν δε ο Άγιος είδε ότι είχε αρκετά εκλεπτύνει με τα δόντια την τροφή και τώρα επόκειται να την καταψύ, λέγει, αρκεί, πτήσε το τώρα, διότι τώρα που άρχισες να τρώγεις και εσύ, όπως είσαι γαστρίναργος, ούτε ολόκληρος ο περιστερέρας δεν μπορεί να σε χορτάσει και να σε σταματήσει την ορμή προς αυτό. Έτσι με το να μην αρνηθεί την δοκιμή ο αείδημος μαθητής του μεγάλου τούτου πατρός, κλείδισε την υπακοή την οποία υποσχέθηκε ενώπιον του Θεού να φυλάξει μέχρι θανάτου. Τέλος, και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Αμήν.